Ναι, με την Περόνη εδώ βρέθηκε. Αμέσως ο ιδιοκτήτης κάλεσε την αντιδρομοκρατική. Την είδε ο ίδιος ή υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα, Γιώργο? Ο ίδιος. Όχι, όχι, ο ίδιος. Μία και τέταρτο έμπαινε σπίτι του. Την είδε μέσα, αφού άνοιξε την εξώπορτα, μπήκε μέσα, ήταν σε εμφανές σημείο. Γι' αυτό την είδε. Αυτό, γι' αυτό το ρωτάω. Μήπως υπήρξε τηλεφώνημα? Όχι, τίποτα λες. Έχει και σκοπιά εδώ, όπως βλέπετε, στη γωνία. Έχει και σκοπιά. Μάλιστα. Είχε αστυνομικό. Και δεν τους είδε, αστυνομικός που πέρασαν οι άγνωστοι και έριξαν τη χειροβοβίδα? Μαζί την είδανε. Να. Μαζί με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν είδανε τον, τον άγνωστο δράστη που άφησε, πέταξε τη χειροβοβίδα. Προφανώς μπορεί να. Γιατί εδώ είναι μια αδιέξοδο. Θα δείτε πίσω με τη βοήθεια του ηλεκτρικού σχολού. Εδώ ο δρόμος βγαίνει σε χωράφια. Είναι αδιέξοδο. Βλέπετε. Μάλιστα. Δεν έχει άλλα σπίτια. Είναι αδιέξοδο. Πάμε με τη βοήθεια του Λευτέρη να ξαναδείξουμε τον κήπο, το σημείο στο οποίο βρέθηκε η χειροβομβίδα, Γιώργο, ακριβώς. Και να εξηγήσουμε τι ακριβώς έγινε. Έχουμε εικόνα πώς λοιπόν, έφτασε ο άγνωστος εκεί ή οι άγνωστοι. Υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, έχουν δει κάτι? Κάμερα, πρέπει να έχει κάμερα. Πάνω βλέπω το σπίτι έχει κάμερα, αλλά η κάμερα είναι προς το χώρο μέσα του σπιτιού. Στη γωνία βλέπετε πάνω στο πρεβάζι εκεί. Ναι, ναι. Έχει μία εδώ και έχει και μία άλλη κάμερα. Κοίταξε, λογικά εικόνα πρέπει να υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω τι θα δίνει, αλλά κάποια εικόνα πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί με κάμερα. Το βλέπουμε, μας το δείχνετε τώρα, βεβαίως. Με τη βοήθεια του Λευτέρη. Έχει εμπλακεί και αντιτρομοκρατική, Γιώργος, όλη αυτή την ιστορία προφανώς. Ακριβώς, ναι, ναι, μα εκείνοι ήρθανε και παρέλαβαν τη χειροβοβίδα. Που όπως είπαμε πάλι, ήταν με την Περόνη. Κοίταξε, τώρα μπορεί να πέρασε το πιθανότερο με μηχανή. Ναι. Λογικά από εδώ, δηλαδή κατέβηκε από τον δρόμο εδώ δίπλα. Έτσι. Κατά αριστερά, ξέρεις, ευνηδίασε. Δεν σταμάτησε, σταματήσαν εδώ. Μεταξύ Κρασπέδου και πεζοδρομίου. Έτσι, την πετάξανε μέσα. Στον αύριο χώρο, σε εμφανέ σημείο προφανώς, ή πήγε στα πλακάκια ή στα σκαλιά, κάπου εδώ. Γιατί είναι τριώροφο το σπίτι. Το καλό προφανώς είναι ότι στον δεν έσκασε η χειροβομβίδα αυτή, γιατί καταλαβαίνεις θα μπορούσε να γίνει εκεί πέρα, Γιώργο, έτσι. Ευτυχώς, ναι, ναι, δεν έσκασε, δεν έσκασε. Και ναι, τώρα βεβαίως αναζητώνται τα κίνητρα αυτής της ενέργειας, αν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, αν είναι κάποιο μήνυμα. Αν υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, αν υπήρχαν νωρίτερα κάποιες αντεγκλήσεις, θα δούμε. Θα βγει, θα υπάρχει συνέχεια σίγουρα στο περιστατικό. Είναι πυκνοκατοικημένη η περιοχή, είναι σε Γιώργο. Εξέλιξη, δώσε μας λίγο την αίσθηση. Είμαστε στα Βρυλίσια. Έχει πολλά σπίτια γύρω-γύρω. Θα πάμε. Θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του ηλεκτρικού σχολείου να δείτε. Ακριβώς στη γωνία. Μάλιστα. Και σε αυτό το δρόμο, εδώ μπροστά, είναι το αδιέξοδο. Λοιπόν, στον παράλληλο δρόμο, επί τη οδού, δεν τη λέω την οδό, επί εδώ που είμαστε, βλέπετε, έχει πολλά σπίτια. Συνέχεια. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ναι, το βλέπουμε από την εικόνα που μας στέλνετε, από εδώ. Έχει παντού σπίτια γειτονιά κανονική στην περιοχή των Βρυλίσσιων. Βρυλίσσια. Βρυλίσσια ή Μελίσσια είμαστε, μετά Γιώργο. Βγαίνει... Βρυλίσσια λες. Βρυλίσσια, μάλιστα. Βρυλίσσια είμαστε. Εντάξει, εντάξει. Βρυλίσσια. Είμαστε πάνω από το κόμπο της Αττικής Οδού. Γιώργο, πέρασε από ό,τι φαίνεται από το συγκεκριμένο σημείο, δεν ξέρουμε τώρα με ποιο τρόπο. Από εδώ τώρα με αμάξι ή με μηχανή. Το πιθανότερο με μηχανή, ξέρεις, για να μπορείς να φύγεις στα στενά. Εγώ λέω με μηχανή, έτσι. Ναι, ναι, καλά, δεν θα το δείξουν οι αρχές, μαρτυρίες. Θα μας πούν. Τώρα, να σου πω κάτι, παίζει να την πέταξε και από αυτό το σημείο, τη χειροβοβίδα, από το σημείο εδώ, γιατί βλέπετε έχει ένα οικόπεδο εδώ. Ναι. Πίσω ακριβώς από το σπίτι είναι οικόπεδο. Λοιπόν, ή να ήρθε ο ύπνος, να κατέβηκε από το όχημα που είχε επιβαστεί σε μηχανή. Να την πέταξε από εδώ, γιατί από εδώ ξέρεις μπορείς να, να πετάξεις τη χειροβομβίδα. Και από εδώ. Οπότε δεν είσαι στη σκοπιά, μπορεί να είδε ότι υπάρχει σκοπιά με αστυνομικό. Οπότε εδώ δεν φαίνεται, είναι τυφλό σημείο. Μάλιστα. Εδώ είναι τυφλό σημείο. Η χωράφη. Τώρα μία και τέταρτο είναι κλειστά όλα τα παντζούλια. Εκασίες, σενάρια. Τώρα σενάρια, προφανώς. Σενάρια τώρα αυτά. Λέω, επειδή εδώ είναι τυφλό σημείο. Μπορεί να συνέβη, λέμε. Ή από εδώ, βλέπετε. Γιατί από εδώ δεν έχει, ορατότητα δεν έχει ο σκοπός από εδώ, που είμαι εγώ πίσω. Ο αστυνομικός ήταν στη θέση, ήταν εκεί ο άνθρωπος αυτός. Το ξέρουμε αυτό ήταν, τη λεπτομέρεια. Ήταν, μαζί την είδανε με τον εκδότη. Μαζί με τον εκδότη. Βλέπετε λοιπόν με τη βοήθεια του Λευτέρη του Κόσκολου, τώρα είμαστε πάνω ακριβώς από το φράχτη της πίσω μεριάς της οικίας του εκδότη. Το πιθανότερο λοιπόν ή την πέταξε από εδώ πίσω, τη χειροβοβίδα, έτσι λέω εγώ, ή πέρασε από μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ ούτως ή άλλως, Γιώργο, θα είσαι εκεί. Περιμένουμε τα νεότερα από τις έρευνες που γίνονται, παιδιά, και αν έχουμε εικόνες από τα βίντεο. Δεν τίποτα εδώ. Κάτσε να ακούσουμε αυτή τη μαρτυρία. Για πείτε μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είστε γείτονας. Γείτονας, εδώ μένω δίπλα. Λοιπόν. Στον κύριο Νίκο, τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Μη λέτε όνομα, για πείτε μου, για τη χειροβοβίδα που πέταξαν χθες οι άγνωστοι. Άκουσα το σκύλο το βράδυ που οργίαζε και βγήκα να τον ησυχάσω. Μάλιστα.
Δεν είδα τίποτα γιατί είμαι πίσω, πολύ πίσω. Ναι. Αλλά άκουσα το σκύλο και σηκώθηκα το βράδυ. Ήταν περίπου τι ώρα, ξέρετε? Το σκύλο γάμισε γύρω στις 2.30 ώρα. Mm-hmm. Ναι, αυτό έγινε πριν τις 2.30, κατά τη 1 και 4. Εκεί μέσα, εκεί μέσα λύσαγε πάρα πολύ. Mm-hmm. Μια ώρα και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Βγήκατε mm-hmm. έξω λοιπόν. Βγήκα έξω να ησυχάσω το σκύλο. Ναι. Τον ησύχασα, τον έβαλα μέσα. Είδα γύρω-γύρω ότι δεν τρέχει τίποτα στο σπίτι μου. Είχαν φύγει. Λέω κάτι, καμιά γάτα, λέω κάτι, ναι. κάτι ναι. τέτοιο. Μετά είδατε κινητικότητα από αστυνομία? Όχι, τώρα είδα το πρωί τις ειδήσεις. Αλλά κάθε τέτοια ώρα το βγάζω. Είναι μια ήσυχη γειτονιά όμως εκεί που βρισκόμαστε, Γιώργο, έτσι. Να μας το πει και ο άνθρωπος δηλαδή. Φοβήθηκε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τρόμαξε, τι λέει? Πάρα πολύ ήσυχη. Τρομάξατε, ανησυχήσατε? Με τα γεγονότα εντάξει, να ανησυχήσουμε. Τώρα να ακούσετε τα γεγονότα, πάντα ανησυχείς. Γενικώς είμαι σε ήσυχη γειτονιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ευχαριστούμε τον κύριο, να είναι καλά. Να πω εντάχει για αυτούς που ανοίξαν τώρα, άλλη μια φορά, παιδιά, αν έχουμε χρόνο να πω εντάχει για αυτούς που ανοίξαν τώρα. Ή λοιπόν, πως σας είπα, πίσω ή από αυτό το δρόμο πέρασαν οι δράστες, ο δράστης. Εδώ στη γωνία ακριβώς είναι η σκοπιά του αστυνομικού. Λοιπόν, προφανώς το άλλο δεύτερο σενάριο, να πέρασαν εδώ με τη μηχανή μεγάλου κυβισμού ή με αυτοκίνητο. Πέρασαν εδώ μπροστά. Σκέψου να μην είχε και σκοπιά, ρε παιδιά. Μάλιστα. Καλώς. Εντάξει, Γιώργο, μετά. Και εδώ προφανώς την έριξαν. Εναπόδεσαν τη γυροβοβίδα. Εκεί που μας δείχνει στο σημείο αυτό, σε ευχαριστούμε.